Συναδέλφες και συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε τα θέματα, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να βλέπεις και εργάτες από τη Γαλλία και να καταλαβαίνουμε αυτό που νιώθουμε όλοι, ότι παντού οι εργάτες σε όλο τον κόσμο έχουν τα ίδια προβλήματα, έχουν τις ίδιες αγωνίες, έχουμε τον ίδιο αντίπαλο, έχουμε κοινά όνειρα για το πώς θα ζήσουμε, πώς θέλουμε να ζήσουμε και μπορούμε να τους αλλάξουμε τα φώτα, να κάνουμε πράξη. Το νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου κράτου. Και το δυνάμεο που στηρίζουν τα κέρδη και τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Έναν αγώνα που συνδέεται άμεσα με την υπεράσπιση των όρων ζωής και δουλειάς, με τις ανάγκες και τα συμφέροντα των εργαζομένων που πλήττονται θανάσιμα για να υπερτηθούν τα κέρδη, για να χρηματοδοτηθούν οι business των επιχειρηματικών ομίλων. Οι αγώνες στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Βρετανία, οι αγώνες εδώ στη χώρα μας είναι ελπιδοφόροι, γιατί φέρνουν στο επίκεντρο τις ανάγκες της εργατικής τάξης. Γιατί βοηθάνε ο εργαζόμενος λαός να γίνει πρωταγωνιστής, να αντιμετωπίσει τη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και να περάσει στην αντεπίθεση βάζοντας τη σφραγίδα στις εξελίξεις. Αυτή είναι η ταξική απάντηση απέναντι στη χρεοκοπημένη πολιτική των κυβερνήσεων, που έχει φέρει τους εργαζόμενους μπροστά σε μεγάλα προβλήματα, στη συρρήκνωση των μισθών, στο πάρμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στην εντατικοποίηση της εργασίας και το χτύπημα της σταθερής δουλειάς, με τη γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, στην αύξηση των οριών ηλικίας και τη μείωση των συντάξεων, στην παραπέρα υπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, σε πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών, στη μεγάλη φορολογία για τους πολλούς και τα διευρυμένα προνόμια για τους λίγους, σε απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς που η ζωή γίνεται θυσία, στη ζυγαριά κόστος οφέλους για τα κέρδη μιας κούφτας παρασίτων. Αυτοί οι αγώνες αποκαλύπτουν τις πραγματικές αιτίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς οι εργάτες. Εκφράζουν την αγανάκτηση των πολλών απέναντι στο σύστημα της καταπίεσης, της λογικής στα κέρδη τους στις ζωές μας, απέναντι σε κυβερνήσεις που συνθλίβουν τις ανάγκες των πολλών, που κάνουν τη ζωή μας θυσία στο βωμό των κερδών. Συναδέλφες και συνάδελφοι, έχουμε αποκτήσει μεγάλη πείρα και πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Η περίοδος της πανδημίας, προηγούμενα η καπιταλιστική κρίση και οι σημερινές συνθήκες δεν επιτρέπουν αυταπάτες ούτε κάλπικες προσδοκίες ότι θα δοθούν λύσεις με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Όλες οι κυβερνήσεις του συστήματος έδωσαν και δίνουν τα διαπιστευτήριά τους στους πρωτοκράτες. Η πείρα των αγώνων που έχουμε συγκεντρώσει από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του ΠΑΜΕ και ιδιαίτερα τα χρόνια της μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης και μέχρι σήμερα, όπου οι λαοί γνώρισαν διάφορα πείγματα κυβερνητικής διαχείρισης, δέχτηκαν μεγάλη επίθεση σε όλες τις πλευρές της ζωής τους, είδαν κατακτήσεις να ανατρέπονται, τον έναν αντεργατικό νόμο να προετοιμάζει τον επόμενο, τις ανάγκες τους να συνθλίβονται για να βγει το κεφάλαιο κερδισμένο. Όλα αυτά δείχνουν ότι η λύση δεν βρίσκεται στην αναζήτηση καλύτερη κυβερνητικού διαχειριστή του συστήματος. Γιατί ανεξάρτητα ποιος βρίσκεται στο κυβερνητικό τιμόνι της καπιταλιστικής διαχείρισης, οι λαοί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Είτε στο τιμόνι είναι σοσιαλδημοκράτες, είτε είναι νεοφιλελεύθεροι, είτε προοδευτικές και συντηρητικές κυβερνήσεις,
ή με όποιον άλλο τρόπο θέλουν να παρουσιαστούν ακόμα και ως αριστερές για να χειραγωγήσουν τους λαούς, όλες αυτές οι κυβερνήσεις, όλες οι δυνάμεις υλοποιούν το ίδιο, τα ίδια αντεργατικά μέτρα, το ίδιο αντεργατικό έργο που αντλεί τις σταθερές του από τη δεξαμενή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των εκμεταλλευτών. Όλες αυτές οι δυνάμεις συμφωνούν με τη στρατηγική του κεφαλαίου που απαιτεί ευέλικτους και φθηνούς εργάτες, που προϋποθέτει ο εργαζόμενος λαός να πληρώνει για την εδραίωση και αύξηση της κερδοφορίας του. Οι διαφορές τους δεν αναιρούν τη στρατηγική του σύμπλευση με τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Η πολιτική τους κινείται στις ίδιες αντεργατικές ράγες. Έχει τα ίδια θλιβερά αποτελέσματα για τον εργατόκοσμο. Συμφέρον των εργατών όλου του κόσμου είναι να ενισχύσουμε τα όπλα του αγώνα μας, να ενισχύσουμε τα συνδικάτα μας, να ενισχύσουμε την ταξική γραμμή, να σταθούμε απέναντι στις αντεργατικές πολιτικές του κεφαλαίου, των δυνάμεων που το στηρίζουν σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο. Οι αγώνες που δίνουμε, συναδέλφες και συνάδελφοι, παρά τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, επιπλέον αποκαλύπτουν τον επιζήμιο ρόλο του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού που εκφράζεται σε κάθε χώρα. Αποκαλύπτουν ότι η λογική του ρεαλισμού των ετοιμάτων, της προσαρμογής στα όρια των ατομών της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας, η λογική του κοινωνικού εταιρισμού και της αυταπάτης, της συμφιλίωσης των εργατικών συμφερόντων με τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών όπως προωθεί η ΣΕΣ και η ΤΟΥΚ, οδηγούν την εργατική τάξη σε ενσωμάτωση, την οδηγούν σε χειροτέρευση της ζωής της, την οδηγούν μπροστά σε νέα οξυμένα προβλήματα, σε μεγάλους κινδύνους. Οι άνθρωποι των αφεντικών μέσα στο εργατικό κίνημα και η κρυκοποιημένη γραμμή τους πρέπει να ηττηθούν, πρέπει να παραμεριστούν από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Ο λαός άλλωστε, ο εργαζόμενος λαός, είδε αποτελέσματα στη ζωή του, ξεφόρτωσε βάρης από την πλάτη του, αντιμετώπισε δυσκολίες και κινδύνους, είχε αποτελέσματα και κατακτήσεις όταν αγωνίστηκε κάτω από τη σημαία των δικών του συμφερόντων και αναγκών. Όταν όξινε τη σύγκρουση με τις δυνάμεις του κεφαλαίου και στο περιεχόμενο και στις μορφές του αγώνα, όταν έδειξε αντοχή και πείσμα στις δυσκολίες της ταξικής πάλης, αντλώντας δύναμη από το δίκιο του αγώνα, το δίκιο της τάξης μας. Οι αγώνες μας είναι ελπιδοφόροι, γιατί είναι μαζικοί, γιατί είναι αποφασιστικοί, γιατί είναι αγώνες τάξης εναντίον τάξης, γιατί είναι αγώνες για την πρόοδο και το νέο που μάχεται ενάντια στο παλιό και τη συντήρηση, γιατί είναι αγώνες που στηρίζονται στις δικές μας ανάγκες, στις δικές μας δυνατότητες που έχουμε για να επιβάλλουμε το δίκαιο μας. Να μην περιμένουμε μάταια να μας δώσουν λύσεις όλοι αυτοί, όλοι εκείνοι που θρέφουν τα κέρδη τους και τα συμφέροντά τους από την εκμετάλλευση της ζωής και της δουλειάς μας. Το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό» επιβεβαιώνεται στους αγώνες μας, στην καθημερινή πάλι για έναν κόσμο έτσι όπως μας αρμόζει τον 21ο αιώνα. Με εμάς τους εργάτες να κουμαντάρουμε προς όφελος των αναγκών μας το πλούτο που παράγουμε. Για ένα μέλλον έτσι όπως το ονειρευόμαστε για μας και τα παιδιά μας. Ζήτω οι αγώνες των εργαζομένων σε Ελλάδα και Γαλλία. Ζήτω οι αγώνες των εργαζομένων όλων των κόσμων.